Πρέπει να γίνει ο κόμβος για να εξυπηρετηθεί όλος ο κόσμος. Γιατί ΕΠΑΕ δεν μπορούν να σαλεύσουν. Είναι επικίνδυνα να πατήσουν και στους ανθρώπους. Το κυκλικό εδώ σίγουρα θα παρέχει ασφάλεια, σίγουρα θα αλλάξει η όψη της περιοχής. Το κυκλοφοριακό δεν θα το λύσει. Ο κόμβος υλοποιείται με προσωρινά πρόχειρα μέσα, γιατί δεν θέλαμε να χάσουμε ούτε μία μέρα από την ωφέλεια του συγκεκριμένου σχεδιασμού. Εννοείται ότι εφόσον πιστοποιηθεί ότι λειτουργεί ακριβώς όπως είχαμε σχεδιάσει, θα ακολουθήσει το μόνιμο έργο στα πρότυπα του κόμβου της Όασης. Άρα θα ζητήσω επιοίκηση από τον κόσμο σε ό,τι αφορά την αισθητική της παρέμβασης, γιατί το μείζον είναι να δώσουμε την τεχνική λύση. Αυτή τη στιγμή υλοποιείται η διαγράμμιση και η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης. Είναι ζήτημα 2-3 ημερών ακόμα για να κλείσουν οι εργασίες στο σύνολό τους. Εάν εκλείψουν κάποιες παραβατικές συμπεριφορές που ακόμα και σήμερα σημειώνονται, ο κόμβος μπορεί να υποστηρίξει κάθε μέγεθος αυτοκινήτου, ακόμα και τα τριαξονικά φορτηγά, τα οποία κατά δεκάδες κατευθύνονται προς τη Φοινικιά και τις Μαλάδες. Άρα το δείγμα είναι θετικό μέχρι στιγμής. Και όταν θα υλοποιήσει και η περιφέρεια το δικό της κομμάτι μετά τη γέφυρα, θεωρούμε ότι θα είναι παρελθόν αυτό το μεγάλο συγκοινωνιακό πρόβλημα που παρατηρείται καθημερινά, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.